Πρωθυπουργέ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη ΕΡΤ. Είστε καλά. Και είναι αλήθεια ότι διανύουμε μια κρίσιμη περίοδο για την πορεία τη οικονομία. Το επόμενο δίμηνο θα κρίνει πολλά. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχει μεταστραφεί το κλίμα στην διαπραγμάτευση. Είδαμε τελείωσε ο πρώτος κύκλος των διαβουλεύσεων. Αν εκτιμάτε λοιπόν ότι θα κλείσει εντός των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς το μήνυμα όλων είναι προς ολοταχώς να κλείσει γρήγορα η αξιολόγηση. Κοιτάξτε, στα τελευταία 2-2,5 χρόνια, όταν μου λένε ότι είναι κρίσιμοι οι επόμενοι 2 μήνες, δεν υπήρχε περίοδο που δεν ήταν κρίσιμοι 2 μήνες. Αλλά τούτων δοθέντων είναι καλύτερο το κλίμα, γιατί υπάρχει ένα κλίμα επίλυσης προβλημάτων από όλες τις πλευρές. Αυτό φάνηκε και στη Washington που είχαμε πάει μαζί με τον κύριο Χουλιαράκη για τις συναντήσεις με τον Τουρνουτού και μετά στο συνάντηση του Πρωθυπουργού. Φαίνεται ότι όλες οι πλευρές, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαφωνίες, δεν είναι πράγματα που θέλει να κερδίσει. Γιατί όμως είναι πιο ήπιες οι απαιτήσεις τους? Όχι. Νομίζω είναι ότι καταλάβανε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ένα χρονοδιάγραμμα, έχει ένα σχέδιο για να βγει από την Ευρώπη, ότι η Ευρώπη έχει πολλά σοβαρά ζητήματα, δεν θέλουν το ελληνικό ζήτημα να υπάρχει για πάντα, θέλουν με καλή συνεργασία να βγούμε από αυτό το πρόγραμμα και να μπορεί να αντιμετωπίσει η Ευρώπη τα πολύ σημαντικά ζητήματα που έχει. Τώρα μιλήσατε για την Ευρώπη, έχουμε αλλαγές στην κυβέρνηση της Γερμανίας, θα αλλάξει θέση προφανώς το Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα για την ώρα είναι βέβαια το δεξί χέρι της Μέρκελ στο τιμόνι, προσωρινά. Θα δούμε ποιος θα έρθει στη συνέχεια. Πιστεύετε ότι θα έχουμε πρόβλημα εμείς? Κοιτάξτε, τώρα είναι οι συζητήσεις μεταξύ των τριών κομμάτων, της Τζαμάικα που λέμε, και οπότε δεν ξέρουμε τι θα βγει από αυτό. Αλλά νομίζω ότι και... Πάντως γίνεται παζάρι για τη θέση του Υπουργείου. Βεβαίως γίνεται, αλλά γίνεται... αυτό θα είναι το τελευταίο που θα γίνει. Δηλαδή στη Γερμανία ο τρόπος που γίνεται η διαδικασία είναι πρώτα συμφωνούν το πρόγραμμα και μετά αποφασίζουν. Και δεν είναι όπως θα διαβάσετε το Σαββατοκύριακο, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι ο Υπουργός Οικονομικών, που μπορεί να είναι από τους φιλελεύθερους, αλλά μπορεί να ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο για τις γερμανικές συνθήκες, φοροαπαλλαγές, για τους ανθρώπους που υποστηρίζει το FDP, το Γερμανικό Φιλελεύθερο Κόμμα, και λιγότερο για την Ευρώπη. Εγώ νομίζω όμως ότι η γενική κατένθεση της κυρία Μέρκελ να υπάρχει λύση και να εμπλακεί σοβαρά με την ατζέντα Μακρόν δεν θα αλλάξει. Άρα μας λέτε ότι με τη βούληση και τη θέληση όλων θα κλείσει, θα προσπαθήσουμε να κλείσει η αξιολόγηση εντός... Όχι, θα προσπαθήσουμε. Εμείς έχουμε πολλά ζητήματα που θέλει πολύ τεχνική δουλειά και άρα αυτό παίρνει το χρόνο τους, αλλά ότι υπάρχει βούληση να τελειώσουμε εγκαίρως για να είμαστε έτοιμοι όταν υπάρχει γερμανική κυβέρνηση και άρα θα ανοίξουν οι συζητήσεις για τι σημαίνει η ελάφρυνση του χρέους, για πώς θα βγούμε από το πρόγραμμα, για το ρόλο του Δουνουτού. Εμείς θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για να μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτή τη συζήτηση χωρίς κανένας να λέει «Μα η Ελλάδα δεν έκανε αυτό, η Ελλάδα δεν έκανε εκείνο». Εμείς θα κάνουμε αυτά που έχουμε να κάνουμε, θα διαπραγματευτούμε για αυτά που είναι δύσκολο για την ελληνική κοινωνία. Ποια είναι αυτά τα δύσκολα, τα προαπαιτούμενα που θα μας δυσκολέψουν περισσότερο? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα με την ενέργεια που όπως ξέρετε δεν είναι τελείως του μνημονίου, δηλαδή είναι για τη δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ που θα το είχαμε και εκτός του μνημονίου, που είναι σχέση με τη διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ανταγωνισμό. Υπάρχουν κάποιες ιδιωτικοποίησεις που πρέπει να συζητηθούν πάρα πολύ σοβαρά, υπάρχουν κάποια κοινωνικά ζητήματα, αλλά όλα αυτά λύνονται με καλό τρόπο. Να σας πω ότι όλη η φιλολογία, ότι δεν θα πάρουμε τη δεύτερη δόση των 800 εκατομμυρίων γιατί δεν κάναμε τις λήξεις πρόθεσμες. Όλο ότι ο διάλογος, η συζήτηση ότι δεν έχουμε κοινωνικό μέρισμα και όλη η συζήτηση ότι θα υπάρχουν νέα μέτρα του 2018, κανένα από αυτό δεν επιβεβαιώθηκε. Δηλαδή έχει χτιστεί όλη η ανάλυση στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα γίνουν αυτά, έχουν βάλει πάρα πολύ χαμηλά το πήχη και τους ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί έχουμε πάει πολύ καλύτερα από αυτό. Άρα και εσείς κύριε Υπουργέ εκτιμάτε ότι δεν θα γύρουν νέες αξιώσεις? Όχι, μα το έχει πει και επισήμως η Κριστίν Λαγκάρντ μετά από τη συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς έχουμε συμφωνήσει τώρα αυτά τα ζητήματα, δηλαδή συμφωνήσαμε για το μέρισμα και για το μέγεθος του μερίσματος και για την κατανομή. Υπάρχει κάποια παραμετροποίηση, ποιος θα το πάρει, που θα το συζητήσουμε και θα του στείλουμε τεχνικές αναλύσεις. Έχουμε συζητήσει για το 2018.
2018 ότι δεν υπάρχει κενό και άρα δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα. Άρα νομίζω αυτό που λεγόταν μέχρι τώρα, τώρα δεν μπορεί να υποθεί, εκτός άμα θέλουν κάποιοι να συνεχίσουν μια συζήτηση που δεν τους βγαίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, αναφερθήκατε στο μέρισμα, είπατε ότι έχουν συζητηθεί όλα αυτά, οπότε η επιστολή που είχατε στείλει πριν από 10 μήνες στον κύριο Ντάισελμπλουμ είναι πίσω, προχωρούμε κανονικά, ποιο θα είναι το ποσό που θα δοθεί και σε ποιους θα δοθεί. Η επιστολή που είχα στείλει στον πρόεδρο της Eurogroup έλεγε ότι οι δαπάνες θα συζητηθούν, η κατανομή τους, και θα συζητηθεί με τους θεσμούς, τις περιοχές που είναι και για το κοινωνικό μέρισμα και για τις λήξη πρόθεσμες. Εγώ είμαι σε θέση να σας πω ότι αυτό το κοινωνικό μέρισμα, αυτό που είναι διαθέσιμο για δαπάνες, είναι θα είναι διπλάσιο τουλάχιστον από ό,τι ήταν πέρυσι. Άρα έχουμε πάει δύο φορές καλύτερα από πέρυσι. Θα υπάρχει το μεγαλύτερο... Πληροφορίες αναφέρουν 1,1 δις. Τουλάχιστον θα λέγω. Τουλάχιστον. Αυτό το θεωρώ εγώ πάτωμα. Δηλαδή όχι ταβάνι, αλλά το λιγότερο. Το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτό θα πάει για κοινωνικούς σκοπούς, όχι μόνο για τους φτωχότερους των φτωχών, αλλά θα πιάσει και κομμάτι των μεσαίων τάξεων. Πρέπει να δούμε κάποιες παράμετρους, άμα είναι οικογένεια με παιδιά, χωρίς παιδιά. Αυτό δεν έχει... Να μην επιμείνω, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά την κοινωνία. Σε νέους, σε ανέργους, σε ηλικιωμένους. Νομίζω θα έχουμε τέτοια κριτήρια που θα πάρει όλες αυτές, θα πιάσει μάλλον όλες αυτές τις κατηγορίες. Μπορεί να δώσουμε και κάποια χρήματα σε οργανισμούς που χρωστάμε για να είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση το 2018. Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα στην πολυπόθετη ανάπτυξη. Έχουμε δεσμευτεί ως χώρα για πλεώνασμα 3,5% μέχρι το 2022. Πρωτογενή πλεονάσματα 2% έως το 2060. Είναι εφικτά, κύριε Υπουργέ, αυτά τα πλεονάσματα? Κοιτάξτε, πρώτον, δεν είναι επιλογή μας. Δηλαδή, αν με ρωτάγατε ως καθηγητή πανεπιστημίου, είναι καλό μια χώρα που έχει χάσει το 25% του εισοδήματος να έχει 3,5% για άλλα 4 χρόνια πρωτογενή πλεονάσματα, θα σας έλεγα δεν είναι σωστό. Και νομίζω ότι υπάρχει μια κατανόηση ότι η λιτότητα πρέπει να αμβληθεί σοβαρά στην Ευρώπη. Το έχει βάλει και ο Μακρόν, το συζητάνε και αριστερές δυνάμεις. Άρα είναι εφικτό. Είναι εφικτό. Με δυσκολία, αλλά είναι εφικτό. Η ανάπτυξη που θα επιστρέψει μας δίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο. Τι σημαίνει αυτό? Αν δείτε το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για 5 χρόνια, έχουμε 3,5 δις φοροελαμφρύνσεις μέχρι το 2022. Αυτό είναι αποτέλεσμα ότι έχουν νοικοκυρέψει και το κράτος, έχουμε αλλάξει τη φορολογία και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μειώσουμε και τους φόρους στους επόμενους 4-5 χρόνια. Αλλά βέβαια μια αναπτυξιακή πολιτική δεν είναι μόνο θέμα φορολογία, γιατί εμείς μπορεί να θέλουμε να μειώσουμε τους φόρους, αλλά εγώ είμαι περήφανος ότι στη δική μου πόλη της Πρέβεζας πέρυσι το καλοκαίρι υπήρχαν 30 γιατροί και φέτος υπάρχουν 60. Άρα και η φορολογία πρέπει να υπάρχει, πρέπει να δούμε την κατανομή. Η αναπτυξιακή μας στρατηγική που έχουμε δώσει σε πάρα πολλές περιφέρειες που έχουμε αναπτυξιακά συνέδρια, που έχουμε πάρει πολλές ιδέες από τους ανθρώπους που έρχονται σε αυτά, έρχονται και δυστυχώς για τον κύριο Μητσοτάκη και δεξιοί δήμαρχοι και περιφερειάρχες δεν έχουν ακούσει την εντολή του. Είναι ένα ζωντανός διάλογος για πώς μπορούμε να χτίσουμε την Ελλάδα, γιατί εγώ είμαι εντελώς σίγουρος ότι θα έχουμε ανάπτυξη το 17 και το 18, αλλά για να την κάνουμε αυτή την ανάπτυξη βιώσιμη, πρέπει να έχουμε ένα πολύ σοβαρό αναπτυξιακό σχέδιο που αυτή τη στιγμή συζητάμε με την κοινωνία. Κύριε Υπουργέ, η Νέα Δημοκρατία σας καταλογίζει ότι φρενάρατε την ανάπτυξη το 2014, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, με τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ, το 2014 παρουσίασε άνοδο 0,7%, ενώ το 2016 έκλεισε με ύφεση τελικά. Την ίδια ώρα σας καταλογίζουν ότι το πρώτο εξάμηνο του 2015 στήχησε στη χώρα 100 δις. Τι απαντάτε? Κοιτάξτε, είναι 2-3 πράγματα. Καταρχάς, αν εγώ είχα μειώσει το εθνικό εισόδημα 25%, δεν θα έκανε κριτική σε άλλους ότι δεν έχει αρκετή ανάπτυξη. Γιατί πήραμε μια χώρα που είχε χάσει το 1 τέταρτο το εθνικό εισόδημα, που δεν έχει γίνει σε καμία χώρα εκτός πολέμου πουθενά. Το δεύτερο είναι ότι έβγαλε μια ανακοίνωση η Νέα Δημοκρατία ότι μείωσε η Ελστάτ
και το πήγε από μηδενική ανάπτυξη στο 0,2. Για οικονομολόγους αυτό δεν είναι άξιος λόγος, γιατί είναι τόσο μικρή η διαφορά που είναι σε αυτό που λέμε μέσα στο στατιστικό σφάλμα. Η ουσία είναι ότι όλοι οι δείκτες δείχνουν ότι θα έχουμε ανάπτυξη το 2017 και το 2018, και οι δείκτες αυτές είναι πολύ σημαντικοί δείκτες, γιατί δείχνουν τι γίνεται στην πραγματική οικονομία. Στην παραγωγή, στις εξαγωγές, στην μεταποίηση. Δηλαδή έχουμε τώρα μια γκάμα δικτών που λένε ότι όχι τα πράγματα είναι καλά. Εμείς δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο ότι όλοι είναι καλά και περνάνε καλά. Κατανοούμε πλήρως τις δυσκολίες, αλλά λέμε ότι η τάση τώρα είναι προς καλυτέρεψη, και η βασικότερη τάση που είναι σε καλυτέρεψη βεβαίως είναι η απασχόληση. Δηλαδή αυτές οι θέσεις εργασίας, που δεν είναι μόνο θέσεις μη μόνιμες, αλλά είναι και μόνιμες θέσεις, οι 250-270 τις τελευταίους 5-7 μήνες, είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικός δείκτης που θα είμαστε του χρόνου και του παραχρόνου. Και είναι πολύ δομικό αυτό για την κοινωνία. Άλλωστε, τώρα γίνεται πολύς λόγος για την νέα αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Ο κύριος Μακρόν αναφέρθηκε σε κοινωνικό υπουργό, σε κοινό υπουργό οικονομικών, καθώς και σε ενιαίο προϋπολογισμό της Ευρωζώνης. Θα ήθελα να μας πείτε τι μπορεί να σημαίνουν αυτές οι αλλαγές για μας, καθώς διαφαίνεται και μια επαναπροσέγγιση του γαλλογερμανικού άξονα. Κοιτάξτε, είναι πολύ ευχάριστο ότι είμαι 2 χρόνια στο Eurogroup και τώρα αυτά τα ζητήματα συζητούνται σοβαρά. Δηλαδή όλες αυτές οι συζητήσεις που δεν άκουσα τίποτα για τη χθεσινή σας συνάντηση με τους υποψήφιους της κέντρο-αριστεράς. Δηλαδή μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι εδώ είχαν μια μεγάλη ευκαιρία να δούνε ότι είναι στο ρεύμα της σοσιαλδημοκρατίας. Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, αλλά βεβαίως χαίρομαι με σοσιαλδημοκρατία πάει προς την αριστερά και συζητάει σοβαρά τα δομικά προβλήματα της Ευρώπης και παίρνει θέση υπέρ του μεγαλύτερου προϋπολογισμού, υπέρ μιας τραπεζικής ένωσης, υπέρ μεγάλων επενδυτικών, και δεν άκουσα ούτε μία κουβέντα γιατί η Ευρώπη θέλουν, πώς τοποθετούνται στις συζητήσεις που γίνεται στο Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, στο Γερμανικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, στο Ισπανικό Σοσιαλιστικό Κόμμα που έχει κάνει αριστερή στροφή. Απολύτως τίποτα. Λοιπόν, αυτά που δεν συζητήσατε εχθές είναι στο κέντρο των συζητήσεων και είμαι και περήφανος ότι αυτή η αλλαγή της ατζέντας, το δικό μου κόμμα που δεν είναι σοσιαλδημοκρατικό, είναι αριστερό, έχει συμβάλει. Έχει συμβάλει για να καταλάβουν τα προβλήματα του Νότου, έχει συμβάλει να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που η Γερμανία έχει μεγαλύτερο πλεόνασμα στο ισοζύγιο πληρωμών από την Κίνα. Και αυτό είναι σε βάρος την ανάπτυξη της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιταλίας, ότι υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα του χρέους, ότι πρέπει να δούμε πώς έχουν ασφάλεια οι άνθρωποι που βάζουν καταθέσεις στις τράπεζες. Αυτή η συζήτηση συνεχίζεται, είναι πια και στο ECOFIN και στο Eurogroup, και αυτό είναι μια τεράστια αλλαγή. Θα πάει προς το καλύτερο, θα κερδίσουν οι προοδευτικές δυνάμεις. Αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό στοίχημα των επόμενων 2-3 χρόνων. Κανένας δεν μπορεί να σου δώσει εγγύηση γι' αυτό. Η πολιτική είναι τι κάνουμε για να πάει σε αυτή την κατεύθυνση. Και τελευταία ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Γνωρίζω ότι δεν προαναγγέλλεται η έξοδος στις αγορές, όπως και ο ανασχηματισμός άλλωστε. Ωστόσο, θα επιμείνω, θα ρωτήσω, θα επιχειρήσουμε έξοδο? Κοιτάξτε, εμείς αυτό που θέλουν οι αγορές δεν θέλουν εξόδους για να εντυπωσιάσουν το εσωτερικό κοινό. Θέλει να είσαι σοβαρός, να ανακοινώσει ένα πρόγραμμα εξόδων, 4, 5, 6, αυτό ουσιαστικά έχουμε κάνει. Όπως είπατε και μόνοι σας, δεν ανακοινώνεται πότε είναι. Είμαι σίγουρος ότι μετά από το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, πολύ γρήγορα οι αγορές θα απαιτήσουν να βγουν. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Μέχρι τότε μπορούμε να κάνουμε και κάποιες κινήσεις για να είναι πιο ελκυστικά τα ομόλογά μας και να υπάρχει μεγαλύτερη ρευστότητα. Τι σημαίνει αυτό, για να το κάνουμε απλό, ότι κάποιος που μετά θα έρθει να αγοράσει ένα ελληνικό ομόλογο θα μπορεί να το πουλήσει σε κάποιον άλλον. Άρα μπορούμε να κάνουμε και κάποιες μίνι εξόδους πριν από τη δεύτερη, που δεν μπορώ να σας πω περισσότερο. Εντάξει, αλλά έχουμε 4, τουλάχιστον. Δηλαδή τι θέλουμε, τι είναι το τελικό? Ότι όταν θα βγούμε από το πρόγραμμα,
τον Αύγουστο του 2018 ότι έχουμε πρόσβαση στις αγορές, ότι οι αγορές έχουν εμπιστοσύνη ότι λύθηκε το πρόβλημα του χρέους, ότι η Ελλάδα έχει μια καβάντζα για τις δύσκολες στιγμές από μόνη της και γι' αυτό χτίζουμε αυτές τα αποθέματα. Η Νέα Δημοκρατία που, γιατί μου είπατε και για το 2014-2015, άφησε τα ταμεία άδεια. Εμείς τώρα τα γεμίζουμε τα ταμεία για οποιαδήποτε κυβέρνηση να έχει αυτή την καβάντζα για να μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Υπουργέ, για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Πέταγμα.